Πρόκειται για το πρώτο ναυτιλιακό επιχειρηματικό κέντρο σε ολόκληρη την Κύπρο και με δεδομένο ότι ο τομέας της ναυτιλίας αποτελεί και έναν από τους βασικούς πυλώνες της κυπριακής οικονομίας, η αναγκαιότητά του είναι σημαντική. Η Κυπριακή Δημοκρατία διαθέτει τον τρίτο μεγαλύτερο εμπορικό στόλο στην Ευρώπη και έναν από τους 10 μεγαλύτερους στον κόσμο, ενώ η Λεμεσός είναι το μεγαλύτερο ναυτιλιακό κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το δεύτερο μεγαλύτερο στον κόσμο. Ο διευθυντής του Ναυτιλιακού Επιχειρηματικού Κέντρου, Άγγελος Κώστα, εξήγησε τη λειτουργία του. Σίγουρα το να υπάρχει εξειδικευμένη υπηρεσία συμβάλλει στην ανάπτυξη περαιτέρω των υπηρεσιών μας, διότι παίρνουμε ανατροφοδότηση από τους πελάτες μας με έναν άμεσον τρόπο. Αισιόδοξος για τα τεκτενόμενα στην οικονομία εμφανίστηκε ο διευθυντής του τομέα Διεθνούς Τραπεζικής της Ελληνικής Τράπεζας, Αντώνης Χαρίτου. Σημείωσε όμως την ανάγκη άρσης των περιορισμών από την Κεντρική Τράπεζα. Με αυτόν τον τρόπο πιστεύω ότι ίσως οι Ευρωπαίοι να συρρήγνωσαν το γύρω στο 40% του τραπεζικού σύστημα. Όμως ευελπιστούμε στην Ελληνική Τράπεζα ότι υπάρχει ζωή, υπάρχει θέληση, βούληση. Υπάρχει συνεργασία μαζί με τους πελάτες, συνεργάτες εντός Κύπρου και εκτός και ευελπιστούμε ότι εντός ενός-δύο χρόνων θα καλύψουμε το αμένον εδάφος. Μέσω του Ναυτιλιακού Επιχειρηματικού Κέντρου της Ελληνικής Τράπεζας, το οποίο είναι ήδη μέλος του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου, προσφέρονται εξειδικευμένες υπηρεσίες σε πλοιοκτήτες, πλοιοδιαχειριστές, ναυλωτές, τροφοδότες, ναυτιλιακές ασφαλιστικές, αλλά και άλλες υπηρεσίες του τομέα.